αυτή τη στιγμή βρίσκεται καθοδόν και όπως θα τη δεις αμέσως τώρα το κορίτσι αυτό, περπατάει. Περπατάει για καλό σκοπό. Μαρία μας, χίλια συγγνώμη που σε ενοχλούμε την ιερή αυτή στιγμή, αλλά είναι για καλό σκοπό. Α, έχεις διάλειμμα? Ναι, είναι το διάλειμμά μου. Είμαστε στην αρχαία Νεμαία. Μας έχουν μείνει 4-5 χιλιόμετρα για την νέα Νεμαία, κάπου εκεί, δεν ξέρω ακριβώς. Είμαστε στην τελική πια για να τελειώσουμε την πρώτη μέρα, 42 χιλιόμετρα. 42 χιλιόμετρα από τις 7 το πρωί. Ναι, από τις 7.30. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση από τις 7.30 το πρωί. Θα τελειώσουμε, πιστεύω, κατά τις 5.30, οπότε θα είναι μια χαρά. Το διανοείς αυτό. Ένας άνθρωπος που έβαλε στόχο ζωής να κάνει αυτή τη μεγάλη απόσταση, 210 χιλιόμετρα. 5 μαραθωνίους μέσα σε 5 ημέρες. Η Μαρία Κωνσταντάκη είναι κοντά μας. Παρά το μεγάλο εγχείρημα το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, η ίδια αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας για να μας μιλήσει. Και όλο αυτό γίνεται για ένα πολύ όμορφο σκοπό, για ένα πολύ καλό σκοπό. Προς ενίσχυση βεβαίως του κέντρου Φλόγα. Πολύ σωστά. Έτσι, που έχει να κάνει με τα παιδιά με νεοπλασίες. Σωστά τα λέω, Μαρία? Και είσαι στο πλευρό τους. Είναι ο σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, με καρκίνο παιδικό. Και γι' αυτό ήθελα πάρα πολύ να βγω σε εσάς, γιατί εγώ είμαι Κωνσταντάκη, δεν είμαι φοιτητή, είμαι από την Ήπειρο. Θα στο ρωτούσα αλλά... γι' αυτό, αλλά λέω ας πάμε στα πιο σημαντικά πρώτα και μετά θα καταλήξουμε στη ρίζα. Αλλά ξέρουμε όλοι πόσο μεγάλη ψυχή έχουν οι φοιτητικοί και πόσο φιλόξενοι είναι και πόσο δίνουν πραγματικά το βιός τους για τους άλλους. Οπότε κάνω έκκληση λοιπόν στους φοιτητικούς τηλεθεατές σας να στείλουν ένα μήνυμα στο 19813 γράφοντας τη ρίζα τη Μαρία, ο πενταψήφιος αριθμός της Φλόγας. Το κόστος είναι 3 ευρώ στην ΦΠΑ στην τα τέλη κινητής τηλεφωνίας ανάλογα με τον πάροχο. Ή να πάρουν ένα τηλέφωνο από σταθερό ή από κινητό τηλέφωνο στο 19813 για να ενισχύσουμε λιγάκι αυτό το σύλλογο, ο οποίος έχει ιδρυθεί το 1922 από γονείς που τα παιδιά τους νοσήσαν από παιδικό καρκίνο. Και άλλα τα καταφέραν και άλλα όχι. Αλλά και αυτοί που δεν τα καταφέραν τα παιδιά τους είναι πολύ στη Φλόγα. Θα σας πω μόνο αυτό για να μην σας πω και το χρόνο σας. Ότι επειδή έχουν το ραδιόφωνο στον Easy, που είναι προτεραιότητα, που είναι πρωτοβουλία του Easy, που κάνουμε εκπομπή με το Στάτη του Χριστοφορίδη, έχουμε καλέσει πολύ κόσμο που γονείς της Φλόγας, παιδιά της Φλόγας, και όλοι μας λένε από τα πρώτα πράγματα που μας λένε για τη Φλόγα, ή σχεδόν το πρώτο, μπορεί και το πρώτο να είναι από όλους, μας λένε ότι μαθαίνουν τους ότι έχουν καρκίνο τα παιδάκια και πηγαίνοντας στη Φλόγα, νιώσαν σαν να είναι στο σπίτι τους και ακόμα καλύτερα από το σπίτι τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ αγάπη και πολύ φροντίδα του συλλόγου αυτού για τους ανθρώπους. Τώρα, σήμερα το πρωί που ξεκίνησα από τον Άφλιο, ήταν μια κυρία η Σταυρούλα, η οποία ήταν και αυτή, είχε περιπέτεια με το παιδάκι της και ήταν στην Φλόγα και μου λέει 16 χρόνια μετά, μέχρι και οι φύλακες θυμούνται όλα τα περιστατικά και όλη την ιστορία των παιδιών. Ανατρίχιασα, ειλικρινά. Ακούγοντάς το είναι συγκλονιστικό και ακόμη πιο συγκλονιστικό είναι η δική σου η προσπάθεια, αυτό που κάνεις εσύ και αυτό που κάνουμε όλοι εμείς από το κινητό μας, καλώντας ή στέλνοντας ένα μήνυμα στηρίζοντας στηρίζω τη Μαρία στο 19813. Για να είναι πιο εύκολο. Και τώρα θα σας δείξω ότι δεν περπατάω μόνη μου, γιατί έχω ομαδάρα. Υπάρχει γιατρός, υπάρχει φυσικοθεραπευτής, υπάρχουν φίλοι που έρχονται και περπατάνε. Ο οδηγός μου, Γιάννης ο Μακρύς. Εγώ νόμιζα ότι θα περπατούσα μόνη μου, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε πόση υποστήριξη παίρνω από αυτούς τους ανθρώπους. Μαρία, ξέρεις ποιο είναι το αξιοθαύμαστο με τη δική σου περίπτωση? Είσαι ένας άνθρωπος που με λίγο και με ένα κωμικό, χιουμοριστικό τρόπο προοικονόμησες όλο αυτό το έργο το οποίο έχεις βάλει στόχο. Ναι, είπες, πονάνε τα πόδια μου, πονάνε, τι έλεγες, το ισχύο μου. Έχω θέματα με τη σπονδυλική μου στήλη. Παρόλα αυτά θα τρέξω 210 χιλιόμετρα. Αυτό είναι το αξιοθαύμαστο. Θα περπατήσω. Θα περπατήσεις. Έστω, περπάτημα. Τώρα, για μας το πιο σημαντικό είναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πονάνε όλα και το ισχύει και η μέση όλα πονάνε. Δεν τα παρατάς καθόλου. Αλλά δεν πειράζει, είναι για καλό σκοπό. Πάντα όταν σκέφτεσαι τι είναι αυτό που θέλεις να πετύχεις και να επιτύχεις, νομίζω ότι όλα αυτά ξεχνιούνται και ακόμη και τώρα. Να, η πρώτη μέρα τελείωσε, άλλες 4 μείνανε. Το ίδιο δύσκολες, αλλά για τον ίδιο σημαντικό σκοπό. Πού τερματίζει αυτή η πολύ μεγάλη προσπάθεια, Μαρία? Σήμερα θα τερματίσουμε στην Εμαία. Γενικά. Αύριο τερματίζουμε στην Κόρινθο. Μεθαύριο την Έτα. Αντιμεθαύριο Αστρόπυργο και καταλήγουμε στην πλατεία Κοντιά. Αν δείτε και στο soundist.gr, του σταθμού, μπορείτε να δείτε online που βρίσκομαι κάθε στιγμή. Α, οπότε, GPS. Ναι. Α, μπορείς να το πεις και να δεις, ας πούμε. Οπότε παρακινούμε οποιονδήποτε θέλει να περπατήσει μαζί μας, να έρθει να βρει να έρθει μαζί μας να μοιραστούμε αυτή τη χαρά. Μαρία, πες μου σε παρακαλώ το συνέστημα αυτό της λίγο ανυπομονησίας, λίγο το ότι θα στηρίξω κάποιες οικογένειες, κάποια παιδιά. Το συνέστημα αυτό πριν ξεκινήσεις, κοιμήθηκες χθες βράδυ, σκεφτόμενη... Είχα πολύ άγχος. Είχες πολύ άγχος.
Είχα πολύ άγχος. Είχε την υπομονησία που επιτέλους ξεκινούσαμε, αλλά είχε και πάρα πολύ άγχος γιατί είναι πραγματικά αρκετά δύσκολο. Δηλαδή και με ανθρώπους που μιλάω, που έχω πολλούς φίλους μου αθλητές ηθοποιούς, οι οποίοι όμως ασχολούνται σοβαρά δηλαδή με τους μαραθώνιους, όλοι μου λένε ας πούμε, πόσο δύσκολο είναι. Και πραγματικά είναι δύσκολο γιατί είναι πολύ επιπονό τώρα να περπατάς 8 ώρες την ημέρα συνεχόμενα, επί 5 μέρες. Οπότε είχα ανυπομονησία, είχα άγχος. Πιστεύω ότι όταν θα φτάσω στο σημείο του τερματισμού μου θα βάλω τα κλάματα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό δηλαδή. Εμείς είμαστε μαζί σου πάντως, να ξέρεις, από εδώ από την Κρήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για το που μου στείλατε στο Instagram έτσι και βρεθήκαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να στείλετε μήνυμα στο 19813. Στηρίζω τη Μαρία, θα το στείλω. 19813. Στηρίζω τη Μαρία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Δεν σε καθυστερούμε άλλο. Όχι, νομίζω ότι χρειαζόσουν μία στάση. Πήρες ανάσες, απιείς και λίγο νεράκι. Έχεις και μία πολύ μεγάλη ομάδα γύρω σου προκειμένου να φέρεις πέρας τελικά όλο αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι στη ζωή σου. Τι να πω. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και ίσως θα πούμε και την Παρασκευή. Θα δούμε τα πλάνα σίγουρα της Μαρίας στον τερματισμό, γιατί είμαστε σίγουρα δερματίσει. Τώρα, αν έχει χρόνο να τα πούμε την Παρασκευή, θα τα πούμε. Φιλιά. Φιλιά. Γεια σου, Μαρία μας. Να είσαι καλά, Μαρία Κωνσταντάκη.